πείρα γύρω από τα διεθνή θέματα. Έχει διατελέσει υπουργό εξωτερικών, γνωστό στο εξωτερικό και αυτό είναι καλό για την Ελλάδα. Εύχομαι όσο μπορεί με τις λίγες πλέον αρμοδιότητες που έχει να βοηθήσει τουλάχιστον στην καλή παρουσία της Ελλάδας στο διεθνή χώρο. Σε ένα πολύ δύσκολο χρονικά τουλάχιστον. Πάρα πολύ δύσκολο. Μια συγκυρία χρονική δύσκολη, οικονομική κρίση, μια Ελλάδα η οποία οφείλει να δείξει προς τα έξω το καλύτερό της πρόσωπο. Χρήστα Ταβουλάρη, ποια θα είναι τα λεπτά σημεία για τη νέα αυτή προεδρία? Θητεία του στην Προεδρία. Τα λεπτά σημεία για τη νέα Προεδρία είναι τα λεπτά σημεία για ολόκληρη τη χώρα. Η οικονομική κρίση, τα νέα μέτρα που έρχονται, ποια θα είναι η κοινωνική δομή, αν θέλετε, τα επόμενα χρόνια, ποια θα είναι η ένταση της ανεργίας, ποια θα είναι η ένταση των νέων μέτρων που διεθνώς λαμβάνονται συνεχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Επομένως, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλλον ο επανεκλεγής πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πρέπει να μας υπενθυμίζει σταθερά, και ο κύριος Παπούλιας μπορεί να το κάνει αυτό, να μας θυμίζει σταθερά τις μεγάλες εργατικές κατακτήσεις του 20ου αιώνα, γιατί κακά τα ψέματα, τον 21ο σιγά σιγά τείνουμε να τις ξεχάσουμε, και καλό είναι κάποιος να μας τις θυμίζει, ώστε όταν περάσει η ύφεση, όταν ανακάμψει η οικονομία, να μπορούμε ενδεχομένως να επιστρέψουμε σε αυτές. Μάλιστα. Κύριε Βασαντή, απολύτως δημοφιλής στον ελληνικό λαό ο κύριος Παπούλιας. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Κοιτάξτε, από το 1985 είπε κάτι πολύ σωστό ο κύριος Φιντανίδης. Το 1985 είχαμε μια περιπετειώδη εκλογή Προέδρου, η οποία είχε να κάνει όμως και με αλλαγή του συντάγματος και αλλαγή όλων των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν 25 χρόνια. Αφαίρεση. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, από αυτή την άποψη λοιπόν, ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι συμβολικό, κυρίως και λιγότερο πολιτικός. Οι πρόεδροι που διαδέχθηκαν από το 85 και μετά, ιδίως από το 90 και μετά, πορεύτηκαν και παίξαν το συμβολικό τους ρόλο. Ήταν εύκολο να γίνουν δημοφιλείς. Και το μόνο δύσκολο που ο κύριος Παπούλιας έδειξε εδώ, ας πούμε, ικανότητες πολιτικές, ήταν σε 2-3 περιπτώσεις, 4, που έκανε κάποιες παρεμβάσεις αρκούντως ενδιαφέρουσες στα διεθνή θέματα, γιατί είχε και τη διεθνή εμπειρία, όπως είπε η κυρία Ταβουλάρη. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο κύριος Παπούλιας ήταν δημοφιλής, διότι και η θέση βοηθάει από αυτή την άποψη. Τώρα, το ζητούμενο είναι, και εκεί που είχε ένα ενδιαφέρον να το σχολιάσω λίγο και να βάλω και τους συζητητές να μας πούνε τις εμπειρίες τους, ιδίως του κυρίου Φιντανίδη που είναι και μεγάλη, είναι πόσο νερό διέτρεξε η Ελλάδα, πόσο πολύ άλλαξε η Ελλάδα, ώστε να φτάσουμε από μια επεισοδιακή επιλογή το 85 και από σκληρές αντιπολιτευτικές κορώνες όλη αυτή την 25ετία, μέχρι σήμερα που προχτές στη Βουλή είδα μια ομοφωνία κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης κυρίως, στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την κρίσιμη περίοδο η χώρα. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουμε εξυγχρονιστεί, να το πω έτσι. Έχουμε βρεθεί σε η ανάγκη, η κρίση μας ανάγκασε να γίνουμε πιο υπεύθυνοι, πιο σοβαροί. Και όταν η κυβέρνηση κυβερνά και να μην κατηγορεί για τα πάντα την αντιπολίτευση, και όταν η αντιπολίτευση αντιπολιτεύεται, μάλιστα, και να μην τη στέγει για όλα η κυβέρνηση. Μας ορίμασε η συγκυρία. Μας ορίμασε η συγκυρία που λέει η κυρία Καραγιάννη. Μονόδρομος ήταν αυτή η ορίμαση. Άρα δεν είχαμε και πολλές επιλογές έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να δούμε και σε τι συγκυρία είχαμε το 85, σε τι συγκυρία είχαμε το 2010 και τι σοβαρή συγκυρία έχουμε τώρα. Και μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία, και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι στην ευχάριστη θέση να παίξουν ρόλους που οι προκάτοχοί τους και να το ήθελαν δεν θα μπορούσαν, μάλιστα, αλλά και πιθανόν να μην το είχαν σκεφτεί. Λοιπόν, να πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι η Αθηνά και έχουμε ήδη το Προεδρείο της Βουλής να κατευθύνεται προς το Προεδρικό. Αθηνά, τι έχουμε, τι συμβαίνει τώρα εκεί? Εγώ είμαι μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τις 10 η ώρα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται εδώ. Εικάζω ότι θα έβλεπε βεβαίως την ψηφοφορία στη Βουλή. Εικάζω ότι θα έβλεπε και τη δική μας εκπομπή. Από στιγμή σε στιγμή λοιπόν περιμένουμε το Προεδρείο της Βουλής. Μεγάλη μέρα για το Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και για τον Κάρολο Παπούλια προσωπικά. 2,66 το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ο πρόεδρος της Βουλής θα του ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Αναμένουμε μία μικρή προσφώνηση του πρόεδρου της Βουλής. Μία αντιφώνηση βεβαίως του Κάρολου Παπούλια, για τον οποίο σίγουρα και μεγάλη τιμή είναι, αλλά και μεγάλη ευθύνη η επανεκλογή του για 5 ακόμη χρόνια στον προεδρικό θόκο. Μάλιστα. Θα ξαναγυρίσουμε σε σένα, Αθηνά, σε πολύ λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Στη Ρούλα την Καμπουριάννη που έχει το ρεπορτάζ. Ρούλα.
Καλό σας μεσημέρι και έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Βρισκόμαστε σε αναμονή. Αναμένουμε το Προεδρείο της Βουλής για να ανακοινώσει το αποτέλεσμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κάρλος Παπούλιας. Είναι ο έκτος ένικος στη μεταπολίτευση σε αυτό το επιβλητικό μέγαρο που βλέπετε πίσω μου. Είναι ο ένας από τους τρεις Προέδρους που έχει τη δυνατότητα για μια δεύτερη θητεία. Οι άλλοι δύο ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Κωστής Στεφανόπουλος. Το σημαντικό βέβαια από όλα αυτά, και από τα διαδικαστικά και τα τυπικά που θα ακολουθήσουν, είναι ότι στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα παραμένει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι πολίτες μπορεί να μην εμπιστεύονται, όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, πολιτικούς και δημοσιογράφους, εμπιστεύονται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ένας άνθρωπος που στα 35 χρόνια και παραπάνω που είναι στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής, ουδέποτε διανοήθηκε να αμφισβητήσει την εντυμότητά του. Ο Κάρλος Παπούλιας έχει την πείρα, έχει το κύρος, έχει την σύνεση και εν τέλει έχει ανθρωπιά. Και αυτό δεν είναι λίγο για έναν πολιτικό, γιατί είναι από τους πολιτικούς εκείνους που δεν χρειάστηκε να γίνουν κυνικοί για να επιβιώσουν. Έτσι. Ο Κάρλος Παπούλιας διατηρεί αυτή τη φοβερή ικανότητα μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική να συγκινείται και να συγκινείται γνήσια. Μάλιστα. Και να μην ντρέπεται να δακρύζει όταν μιλάει για έννοιες όπως ο ελληνισμός και η πατρίδα. Ρούλα Καμπουγιάννη, πολύ εκείνο... καλά κάνεις και το τονίζεις, τονίζεις την ανθρωπιά, διότι παραλείπεται ως ευκόλως εννοούμενη ενώ κάθε άλλο παρά είναι, έτσι. Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε και πάλι και στα δελτία ειδήσεων βεβαίως και να δώσουμε το λόγο τώρα στον Γιώργο το Κουβαρά στην Μουρούζ για ένα πρώτο σχόλιο. Γιώργο. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, επειδή είπατε πολύ σωστά πριν όλοι εκεί ότι με βάση τις αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας το αξίωμα έχει πλέον συμβολικό χαρακτήρα. Ο Κάρολος Παπούλιας δίνει ένα παράδειγμα ζωής όλα αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος. Επομένως, σε αυτό το συμβολικό χαρακτήρα του αξιώματος ανταποκρίνεται με έναν έτσι ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο. Τι εννοώ παράδειγμα ζωής? Είναι ένας άνθρωπος που ζει σε ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών στα Εξάρχεια. Έχει τρεις κόρες οι οποίες ζουν στη Γερμανία. Δεν τις γνωρίζουμε, ούτε σκοπεύει ο άνθρωπος να τις γνωρίσουμε. Το λέω γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητα αυτά στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι. Η μία είναι καθηγήτρια ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Η άλλη, αν θυμάμαι καλά, είναι φωτογράφος. Και η τρίτη είναι καθηγήτρια ειδικής αγωγής. Είναι ένας άνθρωπος που πέρα από τον εθνικό ρόλο που πάντα παίζει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχει και μια παράδοση ο Παπούλιας, υπήρξε υπουργός εξωτερικών, έχει μια εμπειρία, συνεδίασε την πρώτη του θητεία με το τον αραβικό κόσμο, σας θυμίζω, ήταν ο πρώτος που έκανε ταξίδι στον κόλπο μετά από πολλά χρόνια που η Ελλάδα είχε εγκαταλείψει λίγο το αραβικό στοιχείο. Αυτό που αναδεικνύει περισσότερο την προεδρία του είναι το κοινωνικό στοιχείο που έχει βάλει. Ο Παπούλιας έχει μιλήσει για θέματα όπως οι μετανάστες, για παράδειγμα. Να σας θυμίσω ότι και η γυναίκα του είναι σύμβουλος ψυχολογίας σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν, μετανάστες. Μίλησε επίσης για την κοινωνική οικονομία, μίλησε για την οικολογία πρώτος σε εποχή που δεν μίλαγε όλο το πολιτικό σύστημα. Μίλησε για τα δικαιώματα των φυλακισμένων, μίλησε για τα δικαιώματα αυτών που βρίσκονται σε ψυχικά, σε ιδρύματα που δέχονται ψυχικά αρρώστους και για το πώς αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επανενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Επομένως έβαλε στο τραπέζι θέματα που δεν είναι κατά ανάγκη δημοφιλή και κατά αυτές τις παρεμβάσεις του να κρατήσει ψηλή δημοφιλία και μπορώ να πω και να την αυξήσει. Γιατί η δημοφιλία του Παπούλια ξεπερνάει τη δημοφιλία του θεσμού. Οπωσδήποτε νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία δείχνουν και την ανθρωπιά για την οποία μιλήσατε πριν, αλλά είναι και χρήσιμα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες κοινωνικών παρεμβάσεων από το πολιτικό σύστημα, αρκεί να το καταλάβουν και όσοι πολιτικοί. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Θα πάμε ξανά στη Βουλή, διότι νομίζω ότι στην εικόνα είχαμε τον πρόεδρο της Βουλής, έτσι, τον κύριο Πετσάλνικο, να αναχωρεί αυτή την ώρα από τη Βουλή, κατευθύνεται προς το Προεδρικό Μέγαρο, για να ενημερώσει τον κύριο Παπούλη ότι επανεξελέγει στην Προεδρία της Δημοκρατίας. 266 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, όπως ακριβώς αναμενόταν. Λοιπόν, κύριε Φιντανίδη, σε εσάς και πάλι, τονίσαμε τη δυσκολία της κατάστασης. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Τέτοιες μέρες πριν από 30 χρόνια, με είχε δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο ο απερχόμενος τότε Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος.
Στη συζήτηση που κάναμε, του λέω, κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω, το Πασόκ έρχεται πολύ δυναμικά και μάλλον θα πάρει τις εκλογές. Ναι, λέει, και εγώ αυτό βλέπω. Πώς βλέπετε, λέω, τα στελέχη αυτού του κόμματος? Καλά, για τον κύριο Παπανδρέου μου λέει, είναι γνωστό, μπορεί να διαφωνώ πολιτικά, αλλά να γνωρίζω τις ηγετικές του δυνατότητες κτλ. Έναν παππούλια ξεχωρίζω, μου λέει, δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά ακούω πολύ καλά λόγια. Έχει σπουδάσει και αυτό στη Γερμανία, όπως και εγώ, και νομίζω θα είναι ένα από τα καλά ονόματα. Πού να φανταζόταν τότε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσαζόπουλος και εγώ ότι μετά από 30 χρόνια, εκεί που καθόμασταν, θα καθόταν για δεύτερη φορά ο Κάρολος Παππούλιας. Είναι πραγματικά και συγκινητικό, πραγματικά, αυτό. Είναι το μόνο που μου ανέφερε από όλους τους τα στελέχη του Πασόκ είναι τον Κάρολο Παππούλια. Όποιο, επειδή είναι ο κύριος Φιντανίδης μαζί μας, ο οποίος έχει μεγάλη πείρα και είναι και παλιός και θα τα θυμάται, θέλω να θυμίσω κάτι που θα το επιβεβαιώσει, νομίζω. Θυμάμαι το παρατσούκλι που έδινε ο Ανδρέας Παπανδρέου στον Κάρολο Παππούλια, του Τανχαμών. Του Τανχαμών, επειδή ήταν έτσι ολιγόλογος ο Παππούλιας. Α, μάλιστα. Δεν εκδηλωνόταν πολύ. Στην Χριστίνα την Ταβουλάρη, λοιπόν. Όχι, μάλλον ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Φιντανίδη, δεν κάνουμε και τις συνεννοήσεις. Είναι, λοιπόν, λέμε όλοι, μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή αυτή η οποία διανύουμε. Η δεύτερη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα έπρεπε να αλλάξει κάτι? Θα βλέπατε ότι ίσως έχουν οριμάσει συνθήκες για περισσότερες αρμοδιότητες στο πρόσωπο του Προέδρου? Αυτό δεν το ξέρω. Είναι γνωστό ότι με την αναθεώρηση που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 85, τις περιόρισε στο ελάχιστο. Έκανε το σύστημα περισσότερο πρόθυπο, κεντρικό και κατ' επέκταση δικοματικό. Το ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το θεμελίωσε και το παγίωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα πλέον καμία επιθυμία έναν πολιτικό να ξαναγυρίσουμε πιο πίσω. Δεν το βλέπω. Στη Ρούλα την Καμπουριάννη και πάλι σας διακόπτω, διότι έχουμε εξελίξεις. Ρούλα, μας ακούει η Ρούλα η Καμπουριάννη? Να υποθέσω ότι φτάνει, έχει φτάσει το Προεδρείο της Βουλής στο Προεδρικό Μέγαρο. Ρούλα. Δεν μας ακούει η Ρούλα η Καμπουριάννη. Έλα, παιδιά. Να κάνω μια προσπάθεια ακόμη. Στην εικόνα, βλέπω την εικόνα ότι έχει φτάσει, έτσι. Είναι το αυτοκίνητο. Βλέπουμε να αποβιβάζεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, στο Προεδρείο της Βουλής μαζί του. Θα μπουν στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να ενημερώσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παππούλια ότι επανεξελέγει και θα ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου με την ορκομοσία του η δεύτερη θητεία του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, λοιπόν, γίνεται τώρα η υποδοχή του Προεδρείου. Αν η Ρούλα η Καμπουργιάννη γραμμή είναι στη σύνδεσή μας να μας ακούσουμε. Η Αθηνά η Ραπίτου είναι επίσης στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάλου και έχει εικόνα καλύτερη από εμάς, Αθηνά. Πολύ καλύτερη εικόνα έχω από εσάς. Αριστερά μου, λοιπόν, μόλις ήρθε το Προεδρείο της Βουλής. Περιμένουν λίγο ακόμη στο χολ, θα λέγαμε, του Προεδρικού Μεγάρου. Κατευθύνονται προς το Προεδρικό Γραφείο, σύσσωμο το Προεδρείο της Βουλής. Οι δημοσιογράφοι έχουν πάρει τις θέσεις τους, οι κάμερες επίσης. Όλα έτοιμα για την ανακοίνωση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της ψηφοφορίας στη Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Και όλα τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη για όλους μας. Ευχαριστώ. Καλά. Κύριε Πρόεδρε, σας φέρουμε καλά νέα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστώ. Θερμά συγχαρητήρια. Στο πράγμα. Να είστε καιρός δυνατός και όλα τα καλά για όλη την Ελλάδα. Κύριε Θερμά, πολύ αγαπητοί. Όλοι στις μου. Να είστε καλά, να σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, έχω την εξαιρετική τιμή με την ιδιότητα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων να σας ανακοινώσω επισήμως ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία με τη μεγάλη πλειοψηφία των 266 ψήφων σας δίνει
Ελλή να ασκήσετε για μια ακόμη πενταετία τα καθήκοντα του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, καλείστε να συνεχίσετε να ασκείτε τα συνταγματικά σας καθήκοντα σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις. Σε μια περίοδο που όλοι μας καλούμαστε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να βγει η πατρίδα μας από την κρίση. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι διάφοροι επιχειρούν να εμφανίσουν τη χώρα μας εγκλωβισμένη σε αδιέξοδα. Επιδιώκουν να καλλιεργήσουν κλίμα απεσιοδοξίας. Πιστεύω όμως ότι όλοι μας, ηγεσία και πολίτες, θα εργαστούμε συντεταγμένα και μεθοδικά, με πίστη στις ανεξάντλητες δυνάμεις του λαού μας και στις δυνατότητες αυτού του τόπου, για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, και θα το πετύχουμε. Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή των Ελλήνων, εμείς οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, εκφράζοντας τα ανυπόκριτα και ηλικιωτήματά του προς το πρόσωπό σας, σας τιμούμε για τις εξαιρετικές πολιτικές αρετές σας και το υψηλό πολιτικό σας ήθος. Στην πρώτη θητεία σας, με νυφαλιότητα και σύνεση, αλλά και με πολύ ανθρώπινο τρόπο, εκφράσατε τις ευαισθησίες και τα δημοκρατικά φρονήματα του ελληνικού λαού, επεμβαίνοντας με τον εύστοχο λόγο σας σε περιόδους απαιτητικές και δύσκολες. Λιτός και πάντα προσιτός στους πολίτες, διατρέξατε τη χώρα, αλλά και βρεθήκατε και σε κάθε γωνιά της γης όπου βρίσκονται Έλληνες, όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Εκπροσωπήσατε επάξια τη χώρα διεθνώς και υποδεχθήκατε εδώ ηγέτες άλλων χωρών, εκπροσωπώντας τον ελληνικό λαό με αξιοπρέπεια, προασπιζόμενος τα δίκαια και τα δικαιώματα της χώρας, αλλά και τα ιδανικά της ελευθερίας και της ειρήνης. Με σεβασμό στον πολιτικούς θεσμούς, αγωνιστήκατε στο πλαίσιο των νόμων και του συντάγματος με υπευθυνότητα και σοβαρότητα για το καλό της πατρίδας. Εκφράσατε την εθνική ενότητα μακριά από πολιτικές αντιδικίες και σκοπιμότητες. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι μια εξαιρετική ημέρα για την Ελλάδα και για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Η επανεκλογή σας, και μάλιστα με αυτή την ευρύτατη εμπιστοσύνη που εκφράστηκε στο πρόσωπό σας, σηματοδοτεί εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημόσιας ζωής που δικαιολογούν την αισιοδοξία μας για το μέλλον. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας εκφράσω ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, εκ μέρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά και προσωπικώς, τις θερμότερες ευχές για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων σας ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας. Για το καλό της πατρίδας και της δημοκρατίας. Για το καλό του έθνους και του λαού μας. Θερμά συγχαρητήρια. Καλή δύναμη και όλα τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι, είναι μεγάλη η τιμή που μου γίνεται, αλλά και πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη που αναλαμβάνω σαν Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του λαού για την τιμή που μου έγινε. Είναι ανάγκη για να ξεπεράσουμε την κρίση. Να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Και πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοση των θεσμών της Ελληνικής. Ένα δίκαιο και ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση και μπορεί να ανοίξει δρόμους καλύτερους και ευτυχέστερους για τον ελληνικό λαό. Έχουμε όλοι μας το καθήκον, και πολιτεία και πολίτες, να στρατευτούμε για μια ιστορική μετάβαση και στην αντίπερη όχθη πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί ενωμένοι. Σε αυτή την προσπάθεια στρατεύουμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Και πρώτα, μου φοβάμαι το Προεδρείο.
Ναι, έλα, ελάτε και από την άλλη πλευρά για να βάλουμε στη μέση τον πρόεδρο. Το είπαμε λίγο πίσω. Λίγο πίσω. Για λίγο πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε. Είστε καλά, είστε εκεί. Συγχαρητήρια. Να τελειώσουμε. Έχει το νόημα.